από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γύρω στις 10 και 4 το πρωί, τρεις αλλοδαποί μπήκαν σε πρακτορείο Προπό στην οδό Τσόκλη στο Άργος και έκαναν επίδειξη ισχύως, προφανώς, αφού έβαζαν και έβγαζαν όπλα, χωρίς όμως να ζητήσουν κάτι από την υπάλληλό του ή τον ιδιοκτήτη του Προπό, παρά μόνο να συμπληρώσουν ένα δελτίο κίνο. Ο ιδιοκτήτης κατάλαβε τις προθέσεις τους, πρόλαβε και ψύχρεμος βγήκε από το μαγαζί του και ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας που έσπευσε αμέσως. Όμως οι τρεις επίδοξοι νεαροί είχαν εξαφανιστεί στα στενά της πόλης και να ζητούνται από την ασφάλεια Άργους. Μπήκαν τρεις νεαροί μέσα στο μαγαζί, γύρω στις 10 και 4. Ναι. Ο ένας από αυτούς έβγαλε ένα όπλο πάνω στο τραπέζι και το περιεργαζόταν και το ξανάβαλε στη θέση του. Και σε κάποια φάση ο άλλος προσπάθησε να παίξει το παιχνίδι εκείνο. Δεν ήξερε πώς παίζεται. Προσπάθησε να συμπληρώσει ένα δελτίο. Δεν ήξερε πώς συμπληρώνεται το δελτίο. Και έτσι επανερχόταν πάλι στο τραπέζι. Ο άλλος από αυτούς είχε πάλι ένα όπλο σε μια τσάντα πλαστική μέσα σε χάρτινο περισκεύασμα. Και το έβγαλε κάποια φορά να το δει και το ξανάφησε στη θέση του. Αυτή η διαδικασία κράτησε γύρω στα 5 λεπτά με 10. Στη φάση αυτή εγώ βγήκα από το μπάγκο μέσα, πήγα κάτι στα δίπλα τους να δω τι γίνεται, αφού με ειδοποίησε η υπάλληλός μου. Κατάλαβα ότι πρόκειται για κάτι ανησυχητικό και βγήκα έξω από το μαγαζί κατευθείαν να ειδοποιήσω την αστυνομία. Κάτι που έγινε, μετά από 5 λεπτά η αστυνομία ήρθε. Αλλά ήδη είχαν εξαφανιστεί. Είχαν καταλάβει δηλαδή ότι είχατε ειδοποιήσει την αστυνομία προφανώς. Προφανώς ναι. Κατάλαβαν και έφυγαν στην οδό δίπλα την Περού, κάπως την Περού. Όχι, προς την Περού κανένας. Να σας ρωτήσω κάτι. Ήτανε τρεις. Τι ηλικίες ήτανε? Οι ηλικίες ήταν 23 περίπου. Ο ένας ήταν υψηλός. 20 και 17. Από την ομιλία τους σας μίλησαν, σας είπαν τίποτα? Δεν μίλησαν καθόλου. Δεν μίλησαν. Από ό,τι κατάλαβα από την φυσιογνωμία τους ήταν βόρειοι. Ήτανε? Βόρειοι. Ρώσο-Γεωργιανό, αυτές τις προλεύσεις. Πάντως δεν σας ζήτησαν χρήματα ή κάτι άλλο? Απλά όχι, όχι. Απλά το κίνο που δεν ήξερα. Ναι, δεν ζήτησαν τίποτα άλλο. Εσείς τι θεωρείτε, ότι έκαναν μια αυτοψία του χώρου, φοβήθηκαν κάτι, είχαν για άλλο σκοπό? Ποια είναι η άποψή σας? Νομίζω απειλητικό ήταν το μήνυμά τους. Προφανώς θα ήθελαν να ζητήσουν κάποια χρήματα. Δεν πιστεύω ότι ήταν αληθινά τα όπλα. Αλλά επειδή είχε κόσμο το μαγαζί εκείνη την ώρα, φοβήθηκαν και δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε. Πάντως εσείς συνεργάζεται με την ασφάλεια προφανώς? Ναι, εγώ είμαι σε επαφή. Ήδη βρήκα μαζί με την ασφάλεια στον δρόμο, μήπως και τους βρούμε. Το δρόμο τον έχει αναλάβει η ασφάλεια ήδη. Επιβεβλημένη κρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η Σύνεψη Προγραμματικής Σύμβασης ποσού 200.000 ευρώ μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, του ΦΟΣΔΑ και του Δήμου Ερμιονίδας για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη μεταφορά δεμάτων στερεών αποβλήτων από το δεματοποιητή των διδήμων σε άλλους νόμιμους χώρους. Αφού γνωστόν, ο Δήμος Ερμιονίδας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επικινδυνότητας που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Τάσος Κυβιδόπουλος. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για λύση. Ουσιαστικά μιλάμε για τη διαχείριση της καθημερινότητας την οποία έχουμε. Μέχρι ότου ο οριστικός ανάδοχος αναλάβει και την διαχείριση αυτής της καθημερινότητας των σκουπιδιών, μέχρι ότου να οριστικοποιηθούν και να φτιαχτούν οι δομές, τις οποίες όπως γνωρίζετε ήδη προχωράει η διαδικασία, αφού ανέλαβε ο προσωρινός ανάδοχος, ο οποίος με γοργούς ρυθμούς προχωράει τόσο στην οριοθέτηση των συγκεκριμένων χώρων που θα γίνουν οι υποδομές αυτές, δηλαδή τα τρία εργοστάσια, όσο και στους χώρους μεταφόρτωσης των στερεών αποβλήτων. Σε συνεργασία λοιπόν με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ερμιονίδας, προχωρήσαμε στη σύναψη μιας προγραμματικής σύμβασης για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ερμιονίδας και ο Δήμος Τρυπόλεως βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ό,τι αφορά τα σκουπίδια. Είναι ένα αποτέλεσμα δυστυχώς του κακού περιφερειακού τότε σχεδιασμού που είχε οργανωθεί και μιλάμε καθαρά για το ζήτημα των δεματοποιητών, έτσι όπως αυτοί εγκαταστάθηκαν χωρίς να υπάρχει χώρος εναπόθεσης μετά των δεμάτων αυτών. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην έδρα, τον Δήμο Ερμιονίδας αλλά και τον ΦΟΣΔΑ, τον καινούριο περιφερειακό ΦΟΣΔΑ που δημιουργήθηκε, κάναμε μια προγραμματική σύμβαση συνεισφέροντας εμείς οικονομικά, προκειμένου να γίνει μια διευθέτηση αυτή τη στιγμή του χώρου με τη μεταφορά κάποιων από αυτά τα
απορρίμματα προκειμένου να αποσυμφορήσουμε λίγο την κατάσταση η οποία υπάρχει εκεί. Σας υπενθυμίζω, είναι μια προγραμματική σύμβαση της τάξης των 200.000 ευρώ. Δεν μπορώ να σας πω χρόνο, σας λέω το ποσό το οποίο υπάρχει. Και επαναλαμβάνω την δεδομένη και δεδηλωμένη άποψη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του Πέτρου Τατούλη ότι όταν θα υπάρξει χώρος νόμιμος στην Πελοπόννησο και ήδη διαμορφωθούμε αυτό υγειονομική σταφής υπολοιμάτων και χιτά, θα μεταφέρουμε εκεί ένα μεγάλο μέρος από αυτά, όσο από αυτά δεν πάνε για την χρήση των αναγκών των δομών που ο ίδιος ο ανάδοχος θα προχωρήσει στις επόμενες μέρες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και έχουμε μια παράταση ουσιαστικά αυτής της έκτακτης ανάγκης, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να αποσυμφορήσουμε λίγο την πολύ κακή κατάσταση την οποία δυστυχώς παραλάβαμε και οφείλουμε να διαχειριστούμε. Και αυτό γιατί έληξε στις 15 του μήνα, έτσι, η προηγούμενη. Ναι, αλλά όχι η προηγούμενη προγραμματική. Έληξε στις 15 του μήνα η κατάσταση έκτασης ανάγκης, αλλά έχει ήδη υποβληθεί έτοιμα για συνέχιση της έκτασης ανάγκης τόσο από το Δήμο Τρυπόλεως όσο και από το Δήμο Ερμιονίδας. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε να, με αυτή την προγραμματική σύμβαση να αποσυμφορήσουμε λίγο την κατάσταση στην υπάρχουσα δομή η οποία υπάρχει εκεί. Το ίδιο και για την Τρίπολη. Για την Τρίπολη υπάρχει μια άλλη διαδικασία την οποία ήδη υπάρχει σε κουβέντα με τον κύριο Περιφερειάρχη για το ζήτημα αυτό. Σύσκεψη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Μικυνών πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση υποβολής ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα ΟΠΑΧ μέχρι την 4η Οκτωβρίου, οπότε και θα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 1.000.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για κατασκευή και εξυγχρονισμό του δικτύου ίδρυυσης και άρδευσης των δημοτικών διαμερισμάτων Λιμνών και Προσύμνης. Δηλώσεις για το θέμα έκανε ο Δήμαρχος Άργους Μικυνών, Δημήτρης Καμπόσος. Αυτή τη στιγμή οι Δήμοι θα πρέπει να προσανατολιστούν στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Εμείς έχουμε απορροφήσει πάρα πολλά χρήματα και έρχονται μέσω των μελετών που έχουμε κάνει να απορροφήσουμε ακόμα περισσότερα. Υπήρχε λοιπόν ένα πρόγραμμα για τον ορεινό όγκο, τον ανατολικό ορεινό όγκο το δικό μας, και ερχόταν σε μια συνέχεια με τον Ναύπλιο που έδινε μηδέα Αραχναίο και ερχόταν λοιπόν λίμνες προσύμνη δικές μας. Αυτό το πρόγραμμα είχε βγει για την άρδευση και την ίδρευση, για τα δίκτυα. Αλλά ξέρετε ότι ήταν πάρα πολύ μικρός ο χρόνος και δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε τις ενέργειες. Δώσαν λοιπόν τώρα μια παράταση μέχρι τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη. Κάναμε λοιπόν τη διαβούλευση αυτή για να αποφασίσουμε, όπως λέει ο νόμος, ότι αποδεχόμαστε το 1.000.000 των χρημάτων, όχι βέβαια εμείς ως φυσικά πρόσωπα, ο Δήμαρχος χρήματα δεν βλέπει και το λέω για τον κόσμο. Αυτά όλα κινούνται μέσω του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων, όπως ακριβώς πρέπει να γίνεται. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αν χάσουμε τη δυνατότητα αυτών των προγραμμάτων, ασθενεί υπερβολικά ο Δήμος και θα χρειαστεί μετά χρήματα να καλυφθούν από τις δικές μας, από ίδιους πόρους. Μα ποιους ίδιους πόρους όταν έχει μειωθεί η χρηματοδότηση από το κράτος κατά 70%. Mm-hmm. Ξέρετε ότι δεν έχουμε μόνο να διαχειριστούμε τη φτώχεια την κοινωνική, την οποία παλεύουμε με όποιες δυνάμεις έχουμε, έτσι, γιατί ας συνυπολογίζουμε πάντα σε ποιο χώρο βρισκόμαστε, ποια εποχή βρισκόμαστε και ποιες είναι οι τρέχουσες συνθήκες γύρω μας. Είναι πολύ δυσβάστακτες για την κοινωνία ολόκληρη. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με κοινωνικά παντοπολία κλπ. Σε λίγες μέρες θα ανοίξει και το κοινωνικό ιατρείο με κάποιες ειδικότητες γιατρών για να βλέπει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να γράψουν τα φάρμακά τους. Ωστόσο, η έγκριση αυτή τι αφορούσε λοιπόν. Η έγκριση λοιπόν αφορούσε. Είναι 500. Ναι, για δίκτυα άρδευσης, ίδρευσης, δεξαμενές, ομβροδεξαμενές και δεξαμενές αποθήκευσης στον ορεινό όγκο, ο οποίος έρχεται συνέχεια από το Αραχναίο και τη Μηδέα και είναι οι λίμνες και η προσύμνη. Γιατί όταν πολλές φορές ακούνε ορεινό όγκο, αυτά δεν τα επιλέγουμε εμείς. Αυτά μας τα έχει επιλέξει η ανώτατη αρχή, η οποία βλέπει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει λειψιδρία, υπάρχει πρόβλημα νερού, υπάρχει πρόβλημα δικτύων και έρχεται να συμπληρώσει. Αλλά τι είναι, συσσωρευτές νερού θα είναι, έχουμε κάνει μία μελέτη, η οποία θα έχει και δεξαμενές για να μπορούμε να μαζέψουμε νερό, αλλά έχει επίσης και δίκτυα, δίκτυα σημαίνει σωλήνες. Έτσι, και όχι μόνο σωλήνες, αλλά εξκαφή για να τοποθετηθούν οι σωλήνες, γιατί εκεί πέρα ο όγκος αυτός είναι όχι μόνο πετρόδης, αλλά θα έλεγα και βραχώδης. Ο οποίος και νερό, νερό πόσιμο και για ίδρυυση. Ίδρυυση και άρδευση. Λοιπόν. Ναι, ναι. Και η ίδρυυση ήταν από τη Λέρνα και η άρδευση από τον Ανάβαλο. Όχι, όχι. Υπάρχουν πηγάδια στην περιοχή αυτή. Δεν μας έχει δώσει ακόμα τη δυνατότητα το δίκτυο της Λέρνας να πάει έως εκεί.
Αλλά όταν θα είμαστε προετοιμασμένοι με τα δίκτυα, τότε το μόνο πράγμα που θα μένει θα είναι κάποιο αντλιοστάσιο χαμηλά στην κλεισούρα για να μπορεί να σπρώξει το νερό μέχρι επάνω. Στην Αργολίδα και στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Αργολίδα, στο Ναύπλιο, έφτασε την Τρίτη το βράδυ ο πρόεδρος και ο γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, προκειμένου να συζητήσουν με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών της Αργολίδας, όπως άλλωστε κάνουν και σε ολόκληρη τη χώρα, και να ζητήσουν συστράτευση στις κινητοποιήσεις που προγραμματίζουν τον Οκτώβριο στην Αθήνα, αντιδρώντας την επίθεση της κυβέρνησης στον κλάδο τους, που τους εξαναγκάζει σε λουκέτα. Ενός λεπτού σιγή κράτησαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης στη μνήμη του συναδέλφου τους Θεόδωρου Κρεμίδα, μετά από πρόταση του Προέδρου ΟΕΒΕ Παναγιώτη Μακρύ. Έχουμε τη χαρά να είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και ο Γενικός Γραμματέας, ο Γιώργος ο Καβαθάς και ο Νίκος Σκορίνης. Είναι καιροί πολύ δύσκολοι και σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, συμφωνήσαμε λοιπόν να βρεθούμε εδώ για να συζητήσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αμέσως αποδεχθήκανε την πρόσκληση και σήμερα θα κάνουμε μία αναφορά όσο αφορά τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε ξεκινήσει μετά από απόφαση του Προεδρείου μία περιοδία σε όλη τη χώρα. Βλέπουμε τα τοπικές ομοσπονδίες και τα σωματεία της ΓΕΣΕΒΕ για να ενημερώσουν τους συναδέλφους για τα φλέγοντα θέματα όπως είναι το ασφαλιστικό, η ρευστότητα, το φορολογικό, το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, η κατάργηση της προστασίας επαγγελματικής στέγης, θέματα που μειώνουν την επιχειρηματικότητα, βάζουν λουκέτο στις επιχειρήσεις και θα δημιουργήσουν και παραπάνω θέσεις στην ανεργία. Ο κλάδος που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ πρέπει να αντιδράσουν σε αυτή την πολιτική και δεν είναι θέμα προσωπικής επίθεσης στην κυβέρνηση τη σημερινή ή τη χθεσινή, είναι στην πολιτική που ακολουθείτε εδώ και 3,5 χρόνια ενάντια στα συμφέροντα της πλειοψηφίας των Ελλήνων. Βλέπετε πολλές επιχειρήσεις να έχουν πρόβλημα πανελλαδικά, έχετε κάποιο μέτρο? Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, το εξάμηνο που διανύουμε, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013, περιμένουμε 40.000 λουκέτα και την απώλεια 90.000 θέσεων μισθωτής απασχόλησης. Πώς σκέπτεστε να αντιδράσετε? Καταρχήν πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο μας, να ευαισθητοποιηθούμε οι πάντες. Δεν πρέπει να λείψει κανείς από αυτή τη συστράτευση που προσπαθεί να κάνει η Συνομοσπονδία και να αντιδράσουμε με κινητοποίησεις είτε σε τοπικό είτε σε κεντρικό επίπεδο. Ελπίζουμε μέσα στον Οκτώβριο να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα. Θεωρούμε ότι δημιουργείται ένα άκρως εχθρικό περιβάλλον απέναντι στη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο τα ζητήματα που θέτει η Τρόικα και η ίδια η κυβέρνηση έχει στόχο, δεν το λέει, αλλά αυτό σημαίνει στην πράξη, οι ενέργειες που κάνει και τα μέτρα που παίρνει, να αφήσει την Ελλάδα με 300.000 λιγότερες επιχειρήσεις, βορρά των λίγων ομίλων που εκμεταλλεύονται τα διάφορα μόλ και όχι μόνο, για πολύ λίγους. Αυτά τα μέτρα είναι πολύ συγκεκριμένα, από το ασφαλιστικό, το φορολογικό, την χρηματοδότηση, την επαγγελματική στέγη, το ωράριο της Κυριακής κτλ. Δηλαδή είναι μια δέσμη μέτρων τα οποία σκοτώνουν τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Πιστεύετε ότι είναι δύσκολο να περάσει το μήνυμα σε όλους τους επαγγελματίες, δεδομένου ότι βλέπουμε κάποιες κινητοποιήσεις οι οποίες δεν στέφονται με επιτυχία? Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το καταλυτικό στοιχείο που μπορεί να βγάλει τον κόσμο στον δρόμο? Εντάξει, αυτό πράγματι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θεωρώ όμως ότι αυτό το σπιράλ θανάτου το οποίο δημιουργείται κάθε μέρα, κάποια στιγμή θα τυναχτεί. Ξέρετε, πολλές φορές η συμπίεση που δέχεται η ψυχολογία των ανθρώπων έχει τα όρια της. Και κάποια στιγμή ένα τυχαίο γεγονός το οποίο δεν θα το μετρήσει κανείς θα πάρει ανεξέλεκτες μορφές. Εμείς δεν θέλουμε να πάρει ούτε ανεξέλεκτη μορφή αυτή η δραστηριότητα. Θέλουμε να οργανωμένα, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τις περιοδίες και με την ενημέρωση, ώστε συντεταγμένα και οργανωμένα να ξέρουμε τι ζητάμε, τι θέλουμε και τι πρέπει να περιμένουμε. Η Πελοπόννησος έχει δείκτες ανησυχητικούς ή άλλες περιοχές της Ελλάδας έχουν έτσι δυσκολότερα πράγματα? Εντάξει, η πιο δύσκολη κατάσταση εμφανίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα κτλ., Λάρισα. Αλλά δυστυχώς επεκτείνεται αυτό με πιο αργούς ρυθμούς, αλλά θα είναι και πολύ πιο έντονο αργότερα και στις περιφερειακές πόλεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη διαδρομή από το να αντισταθεί ο κόσμος, να καταλάβει ότι πρέπει να πάρει την τύχη στα χέρια του. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και η Ευρώπη, είναι και η Μέρκελ. Αν εμείς δεν αντιδρούμε, είναι σίγουρο θα πάρουν και άλλα μνημόνια τα οποία θα καταστρέψουν ό,τι έχει απομείνει ζωντανό. Νομίζουμε ότι μπορούμε να κινήσουμε τον κόσμο μας, θα τον κινήσουμε.
Δεν έφταναν οι φόροι που καθημερινά οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που περνούν. Τώρα η εφορία στέλνει ειδοποιητήρια και σε πεθαμένους για να πληρώσουν φόρο επιδεύματος. Αυτό καταγγέλει ο επαγγελματίας του Άργους που του πήγε ειδοποιητήριο να πληρώσει 400 ευρώ ο πατέρας του, που όμως έχει πεθαίνει από το 1992. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο λάθος της υπηρεσίας, αφού παρόμοια ειδοποιητήρια έχουν πάει και σε άλλους πρώην επιδευματίες της οδού Τσόκρη στο Άργος. Χθες μου στείλαν ένα φάκελο εκεί. Ναι. Να πληρώσει 400 ευρώ ο πατέρας μου που είναι από το 1992 πεθαμένος. Μάλιστα. Τι άλλο. Τι να πληρώσει. Και εδώ δίπλα φόρο. Ναι. 400 ευρώ. 400 ευρώ να πληρώσει. Ναι. Και το έχει και σε 6 δόσεις. Ας πάνε να το βρουν στην Παναγία. Να την πούνε, κύριε Αλέξανδρε, χρωστάς 400 ευρώ να πληρώσεις. Θα σας πω, από τι προέρχεται αυτός ο φόρος. Μήπως γράφει. Γράφει, ναι. Καθαριστικό σημείωμα τέλους επιδεύματος. Τέλους επιδεύματος. Των προσώπων. Τι ήταν ο πατέρας, ήταν Κρεοπόλης. Κρεοπόλης, Κρεοπόλης. Μάλιστα, και του ζητάνε τώρα. Λάθος, τι πιστεύετε, έχετε πει και επικοινωνήσει. Λάθος τον ένα, λάθος τον άλλο και στον κύριο Καραγιάννη που είναι και αυτός πεθαμένος 20 χρόνια. Ναι. Σταύρος Καραγιάννης. Έστειλα και σε εκείνον. Άλλα 400 βέβαια. Και εκείνο τι δουλειά έχει. Αφού δεν φτάνουν από τους ζωντανούς, μαζεύουν και από τους πεθαμένους. Μπίσκος Αλέξανδρος λοιπόν. Καλά, δεν έχει γίνει ενημέρωση ότι ο πατέρας σας δεν βρίσκεται στη ζωή και δεν έχει αυτό το επιχείρημα. Πώς δεν έχει γίνει ενημέρωση. Ήταν και συνταξιούχος. Κόπτηκε και σύνταξη, κόπηκαν όλα. Είναι δυνατόν να μην το γνωρίζουν. Σε εσάς ήρθε φόρος σχετικός. Εντάξει, εμένα ήρθε κανονικά, γιατί έχω κατάστημα. Τώρα τι σκέφτεστε να κάνετε με αυτό. Τίποτα, το έχω πετάξει στο σιτάρι, κορίτσι μου. Τι σκέφτομαι, πάμε να τα πληρώσω. Ας πάνε, τέρμα πατησίων κάτω είναι, στην Παναγία. Ας πάνε να τον ξεθάψουν εκεί, να του πούνε κύριε Μπίσκο, χρωστάτε 400 ευρώ. Να μου τα δώσετε. Ξαφνιαστήκατε φυσικά να το είδατε. Τρελάθηκα, όχι ξαφνιάστηκα. Δεν λέω τι γίνεται. Και από τους ζωντανούς και από τους πεθαμένους θα μαζέψουν. Για όνομα του Θεού, έλεος πια. Έλεος. Δεν θα είναι ιδιαίτερα θετικός για την οικονομία της χώρας μας ο πιθανός μεγάλος συνασπισμός της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ με τους σοσιαλδημοκράτες για το σχηματισμό κυβέρνησης μετά την εκλογική της νίκη. Δήλωσε ο καθηγητής Παντίου Πανεπιστημίου Σάββας Ρομπόλης, αφού η πολιτική της λιτότητας που ήδη επί 2,5 χρόνια έχει εφαρμοστεί δεν έχει επιφέρει ανάπτυξη στην Ελλάδα, αλλά ύφεση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εάν τελικά η νέα διακυβέρνηση της Γερμανίας βασιστεί σε αυτό το λεγόμενο μεγάλο συνασπισμό, δεν είμαι τόσο πολύ βέβαιος ότι τα πράγματα θα είναι πολύ θετικά για την Ευρώπη και ιδιαίτερα για τη Μεσογειακή Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πρέπει οι χώρες της Μεσογείου να θέσουν τα προβλήματά τους πλέον επί τον τύπο των ύλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την έννοια ότι 2010-2013 που εφαρμόστηκαν αυτά τα προγράμματα λιτότητας, δεν έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα των προγραμμάτων. Αντίθετα, έχουμε αυτό που λέμε εμείς μια πλήρη απαξίωση της εργασίας και μια επιλεκτική απαξίωση των επιχειρήσεων. Δηλαδή, έχουμε μια απαξίωση της πραγματικής οικονομίας. Και αυτή τη στιγμή οι χώρες της Μεσογείου και η χώρα μας, εκτός από το κομμάτι της εργασίας που βρίσκεται σε πλήρη απαξίωση, έχουν δημιουργηθεί πολύ σοβαρά προβλήματα και στον χώρο των επιχειρήσεων, με την έννοια στον χώρο των επενδύσεων. Δεν γίνονται επενδύσεις, δεν γίνονται παραγωγή, δεν βελτιώνεται το επίπεδο παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Υπάρχει δηλαδή μια γενική καθίζηση στην πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Άρα δεν είναι ευίωνα τα σημάδια, με λίγα λόγια. Μήπως οι σοσιαλδημοκράτες δημιουργήσουν, αν τελικά γίνει ο συνασπισμός με αυτούς, φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, οι σοσιαλδημοκράτες, αν θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό, θα πρέπει να θέσουν ένα εναλλακτικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για όλη την Ευρώπη και για τις χώρες τις δικές τους και για τις μεσογειακές. Διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη στους επόμενους μήνες θα πιεστεί και αυτή από την οικονομική κρίση, όχι βέβαια τόσο πολύ όσο θα πιεστούν οι μεσογειακές χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Επομένως, θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή η αντιπαράθεση μιας εναλλακτικής άποψης μπροστά στην πρόταση που αυτή τη στιγμή και πολιτική που εφαρμόζεται, που είναι η πολιτική της λιτότητας. Στο σημείο αυτό θα κάνω μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Καλλιεργήστε την προσωπικότητά σας μέσα από την τέχνη. Το ελληνικό οδείο Παράρτημα Άργους και φέτος ενθαρρύνει την προσπάθειά σας για σπουδές επιπέδου. Από τη μουσική προπαιδεία μέχρι τα ανώτερα θεωρητικά, την ελληνική και παραδοσιακή μουσική, είμαστε κοντά σας. Ελληνικό οδείο Παράρτημα Άργους.
Παράρτημα Άργους. Καλλιτεχνική διεύθυνση μεταξύ Αγκότσι. Με υπευθυνότητα και συνέπεια διδάσκονται όλα τα όργανα κλασικής, παραδοσιακής και μοντέρνας μουσικής. Υποχρεωτικά θεωρητικά. Ανώτερα θεωρητικά. Για πτυχία οδικής, ειδικού αρμονίας αντίστοιξης, φούγκας. Βυζαντινή μουσική. Μουσική προπαιδεία για παιδιά 4 έως 6 ετών με το σύστημα ORF. Παρέχεται πτυχίο και δίπλωμα αναγνωρισμένα από το κράτος. Ποιοτική εκπαίδευση από διπλωματούχους έμπειρους καθηγητές. Διδακτέα ύλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Προετοιμασία και για τις εξετάσεις εισαγωγής στα τμήματα μουσικολογίας των πανεπιστημίων. Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Άργους. Καλλιτεχνική διεύθυνση μεταξύ Αγκότσι. Μαζί μας μπορείς να φτάσεις ψηλά. Πληροφορίες εγγραφές. Αγγελή Γεωργαντά 55 Άργος. Τηλέφωνο 27510 62 855. Χρυσό συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Νάφλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ένα χειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνη 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Αν θες να είσαι πετυχημένος, πρέπει να είσαι και μοναδικός. Unique Hair. Unique Hair. Γράψου τώρα στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών που εξειδικεύεται στην ομορφιά και την ευεξία. Έμπειροι καθηγητές διδάσκουν μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, μακιγιάζ, κομμωτική, αισθητική προσώπου, αποτρίχωση, χένα τατού και μασάζ. Unique Hair. Unique Hair. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας. Μαζί με την κομμωτική, δώρο και η αισθητική προσώπου. Unique Hair σε Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-23373. Κόρινθο. Τηλέφωνο 27410-80677. Και Τρίπολη. Τηλέφωνο 27102078. Μάθε περισσότερα στο unique-hair.gr. Unique Hair. Σπουδές μοναδικές. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510 51586. Και τώρα
διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Αντιδρούν οι αγρότες στη φορολόγηση των αγροτεμαχίων τους που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών και δηλώνουν ότι δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν αφού από τις καλλιέργειές τους δεν κατορθώνουν να εξοικονομήσουν εισόδημα. Κάποιοι φτάνουν στα άκρα και τονίζουν ότι θα κόψουν τα δέντρα τους, ενώ κάποιοι άλλοι καλούν τους αρμόδιους που επιβάλλουν τους φόρους να τα αγοράσουν. Να έρθουν να τα πάρουν τα κτήματα. Γιατί να κάνουμε. Τι να τα κάνουμε, παιδί μου. Έχετε χρήματα να τα καλλιεργήσετε. Ούτε να τα καλλιεργήσουμε, ούτε να τα πουλήσουμε. Δεν έχουμε. Και τώρα θα μπει και φόρος, όπως μάθατε. Ας μπει και φόρος, έρθω να τα πάρουν. Μπορείτε να τα πουλήσετε τώρα. Πού, θα έρθεις να τα αγοράσεις. Μάλιστα. Βγάζετε χρήματα από αυτά. Τι να βγάζουμε, οι πέτρες βγάζουνε. Τα βουνά. Οπότε τι απαντάτε σε αυτό το νέο μέτρο. Να έρθουν να τα πάρουν, παιδί μου. Τι να τα κάνω, αφού τίποτα δεν παίρνω. Δεν παίρνετε και θα σας φορολογήσουν τώρα. Βέβαια, άλλο τι θα κάνουν. Εσείς βγάζετε χρήματα από τα αγροτεμαχία. Βάζουμε και από κοντά μας. Ποιο έχω, 30 ελιές έχω, θα κόβω. Για να δούμε. Σιγά σιγά θα τις κόβω και θα λάβω το τζάκι. Αυτό μόνο. Αυτό θα κάνω. Θα τις κόψετε για να μην έχετε, για να μην φορολογηθείτε. Βέβαια. Βέβαια. Βγάζετε από αυτά τα χρήματα εσείς χρήματα. Τίποτα. Τι να βγάλουμε. Ούτε για να φάμε δεν βγάζουμε. Τίποτα. Για και τα βρέχει. Έρχεται και το, ο φόρος. Ο φόρος. Τι να πληρώσουμε, να έρθουν να μας πάρουν, να πάρουμε, να πάνε μέσα, να μας ταΐσουν κιόλας. Εγώ έχω δύο παιδιά άρρωστα και δεν έχουμε τι να τα περάσω και έχω πέντε εγγόνια. Με τι, με τα λιθάρια που είναι πέντε λιές μέσα. Με τι. Θα τα φορολογήσω. Έβαλα ντομάτα και την άφησα μέσα, 20 τόνους. Γιατί δεν την έπαιρνε κανείς. Με 20 λεπτά, τι να πάρουμε. Να έρθουν να τα πάρουν, να τους πει. Τίποτα δεν έχουμε. Γιατί βάλαμε πετρέλαιο πέρυσι, θα βάλουμε φέτο. Εκεί θα τρέμουμε, μέσα στα ρούχα θα σκεπαζόμαστε. Τι θα κάνουμε. Ο νέος φόρος είναι ο θάνατος του κόσμου. Ο θάνατος του κόσμου. Ή θα πληρώσουμε ή θα μεταναστεύσουμε. Θα πάμε αλλού. Θα πάτε αλλού. Είστε λίγο ηλικιωμένος γι' αυτό. Μπορείτε. Άμα προλάβω, ναι. Μάλιστα. Άμα προλάβω, ναι. Εσείς έχετε ελιές. Έχουμε. Σας αποδίδουν, ναι. Πότε ναι και πότε όχι. Μάλιστα. Τώρα, άμα μπει φόρος, θα βγείτε πέρα. Αναλόγως. Πότε ναι και πότε όχι. Πάντως πώς το βλέπετε όλο αυτό το μέτρο. Άδικο. Άδικο. Και θα μας διώξουν από Κίνα και θα πάμε κάπου αλλού. 3.000 δελτία κοινωνικού τουρισμού διατίθενται για τους συνταξιούχους του Δημοσίου πανελλαδικά και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μεταβούν στα ΚΕΠ της περιοχής τους για να συμπληρώσουν το αίτημά τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα που τους εξασφαλίζει εξαήμερες διακοπές σε διάφορα μέρη της χώρας, δήλωσε ο Πρόεδρος Πολιτικών Συνταξιούχων Ναυπλίας, Σωκράτης Διδασκάλου. Κοινωνικός τουρισμός αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου. Υπάρχουν 3.000 δελτία που θα κυκλοφορήσουν, ήδη έχουν καλυφθεί περίπου τα 2.000, μένουν ακόμα 1.000 δελτία. Τώρα, για να λάβεις μέρος στο πρόγραμμα αυτό του κοινωνικού τουρισμού, πρέπει να μην είσαι του ΟΓΑ, να μην είσαι του ΙΚΑ και του Ταμείου Νομικών. Όλα τα άλλα ταμεία συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Πρέπει να είσαι πάνω από 60 ετών και δεν ζητάνε τίποτε άλλο, ούτε εισοδήματα και τα λοιπά, τίποτα. Λοιπόν, πηγαίνεις στα ΚΕΠ με τη φωτοτυπία της ταυτότητάς σου και τη φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας για να βγάλεις το δελτίο αυτό. Τώρα, εάν θέλεις να κινηθείς μεμονωμένα, μία παρέα με 2-3-5 άτομα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να βρούνε την περιοχή που θέλουν να πάνε τουρισμό. Μετά να βρούνε ποιο ξενοδοχείο έχει συμβληθεί και με ποιους όρους με το πρόγραμμα αυτό. Αυτό μπορούν να τα βρούνε από το ίντερνετ. Λοιπόν, παίρνουν τηλέφωνο το ξενοδοχείο, το ρωτάνε μπορείς να μας δεχθείς από την τάδε ως τάδε. 6 μέρες είναι ο κοινωνικός τουρισμός, πληρώνουν 5 διανυκτερεύσεις. Λοιπόν, εάν πει το ξενοδοχείο ότι τους αποδέχεται, στέλνουν μία μικρή προκαταβολή 5-10 ευρώ, 15-20, τα οποία τα παίρνουν και πίσω αυτά. Λοιπόν, και με την απόδειξη αυτή του ξενοδοχείου, τη φωτοτυπία της ταυτότητας και τη φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας, πηγαίνουν στα ΚΕΠ, τα καταθέτουν και αμέσως επιτόπου βγαίνει το δελτίο κοινωνικού τουρισμού. Λοιπόν, ας απευθυνθούν και στα τουριστικά γραφεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να έχουν γνώση του όλου προγράμματος. Εάν δεν βρουν εκεί ανταπόκριση, μπορούν να έρθουν κάθε απόγευμα στο γραφείο
του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων που είναι στην οδό Χαρματά 11 ή να πάρουν τηλέφωνο στο 27-687 για να τους δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Εμείς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε χρήση του προγράμματος για φέτος πηγαίνοντας στην Καστοριά και με βάση το ξενοδοχείο στην Καστοριά να πάμε και στην όλη γύρω περιοχή, στις Πρέσπες, στη Φλόρινα, στο Νιουφέα και σε άλλα. Λοιπόν, ήδη κοντεύουμε να συμπληρώσουμε το πούλμαν, αλλά μπορούν να πάνε, όπως το είπα προηγουμένως, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. Είναι ένα πρόγραμμα που σου πληρώνει το ξενοδοχείο τα 5 βράδια. Συμφέρει. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται και όσοι επιθυμούν, ας το φροντίσουν, γιατί σας είπα και πάλι, το σύνολο των δελτίων είναι 3.000 σε όλη την Ελλάδα, ήδη έχουν καλυφθεί οι 2.000 από αυτά, απομένουν ακόμα 1.000 δελτία. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Περιμένουμε να μας ακολουθήσετε και στη σελίδα μας στο Facebook. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Μεσεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεσεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Νανού Ντόνατς. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του ΧΑΣΠ. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής. Νανού Ντόνατς. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Νανού Ντόνατς. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο σε όλη τη χώρα που βλέπετε αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνώνουν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 12 έως 29 βαθμούς, στα δυτικά από 14 έως 29, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 12 έως 31 και στα νησιά από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο όπου βλέπετε αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνώνουν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου.